Ο θάνατος του εμποράκου είναι η σκληρή καθημερινότητα για τις μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μας. Καθημερινά αυξάνονται τα λουκέτα, αυξάνεται η ανεργία. Τα λουκέτα παραμένουν στο κόκκινο, καθώς οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε άμεσους και έμεσους φόρους. Βλέπουμε ότι όσο πλησιάζει το τέλος του χρόνου, και είναι αυτό που είχαμε επισημάνει και στο προηγούμενο διάστημα, ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος για τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες. Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τους έμεσους και τους άμεσους φόρους που πρέπει να καταβληθούν κάθε τέλος του μήνα έχει καταντήσει πλέον η ταφόπλακα σε πάρα πολλές επιχειρήσεις μικρομεσαίες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, μέχρι το τέλος του χρόνου ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα βάλουν λουκέτο θα ξεπερνά τις 18.000, γεγονός που θα σημαίνει απώλεια 33.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης, δηλαδή εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε και κάθε μέρα που περνάει δυστυχώς το επιδεινώνει και τα πράγματα έχουν αρχίσει και χειροτερεύουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο αυτό και δυστυχώς δεν έχει σταματημό. Παρά το ότι οι μικρομεσαίοι αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ανοιχτή την επιχείρησή τους, οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία είναι δυσβάσταχτες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις μία μετά την άλλη να γονατίζουν. Πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση των οφειλών και στα ασφαλιστικά και στα φορολογικά ταμεία, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να μην αναγκάζονται σε ξαφνικό θάνατο και εν ώψη και της νομοθεσίας η οποία επέκειται τις επόμενες μέρες που έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια είναι κάτι το οποίο είναι ρευστό. Πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι σε αυτή τη δυσάρεστη θέση. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η κυβέρνηση άμεσα και να δώσει μια λύση σε αυτό για να μπορέσει να αναπνεύσει πλέον ο κάθε επαγγελματίας που οποίος βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση. Την ίδια ώρα πάντως η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια που εξελισσόταν σε βόμβα για την οικονομία φαίνεται πως οθεί σε δραστικές αποφάσεις. Όπως όλα δείχνουν οι ρυθμίσεις των τραπεζών θα περιλαμβάνουν και κούρεμα προκειμένου να γίνει η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνάρτηση με το οποίο κούρεμα γίνει προς τις οφειλές στο δημόσιο, κάτι το οποίο έχει τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων με τους θεσμούς.